Και αυτό το παλικάρι φυσικά είναι τώρα στη γραμμή μας. Απόστολε, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και πολλά συγχαρητήρια για χθες. Να είσαι καλά. Τη θυμάσαι την εκπομπή, έτσι? Ναι, φυσικά. Μόνο ο Αναστάσης έλειπε. Ναι, ναι, ναι. Μόνο τον Αναστάση δεν είχαμε εκείνη την ημέρα. Πριν 2 χρόνια περίπου, που στην απλή ερώτηση για το αν σκέφτησε ποτέ την Ελλάδα, γιατί και τότε υπήρχαν φημολογίες για σένα και σενάρια για μεταγραφές ή οτιδήποτε άλλο, ήσουν ξεκάθαρος και είπες μόνο για τον Ηρακλή. Και το πες και το έκανες, και όχι μόνο το έκανες, το έχεις συνοδέψει και με γκολ πολλά, το έχεις συνοδέψει και με υπέροχες ασίστ όπως τη χθεσινή, και φαντάζομαι ότι το ζεις και το απολαμβάνεις όλο αυτό φέτος με την αγαπημένη σου ομάδα, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Έχω έρθει και στην πόλη στην οποία έχω γεννηθεί. Έχω την οικογένειά μου δίπλα. Γενικά τα πράγματα πάνε καλά μέχρι στιγμής. Πώς το έζησες το χθεσινό ντέρμπι? Ένα πολύ ωραίο ντέρμπι. Σίγουρα μέσα σε μια καυτή έδρα όπως ο ΠΑΟΚ. Το θέλαμε πάρα πολύ. Το μιλούσαμε και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Μέσα στα ποτήρια πριν βγούμε. Δώσαμε ό,τι είχαμε και νομίζω ότι δώσαμε στον κόσμο πολύ χαρά και στους εαυτούς μας. Mm-hmm. Σε τι οφείλεται αυτό που είπες μόλις τώρα, το δώσαμε ό,τι είχατε? Γιατί στην κυριολεξία χθες το μάτι σας γυάλιζε. Μπήκατε μέσα πάρα πολύ αποφασισμένοι. Ναι. Κοίταξε να δεις, κάθε αγώνας για μας είναι σαν τελικός. Ο κάθε ποδοσφαιριστής δίνει το 100% για την ομάδα. Άρα νομίζω ότι όπως και στους φιλάθλους, έτσι και σε εμάς μέσα περνιέται ότι ένα ντέρμπι κυλάει διαφορετικά μέσα στις φλέβες μας το αίμα. Σε ένα ντέρμπι. Περνάει αυτό, έτσι? Ναι, σίγουρα. Mm-hmm. Τη φάση πώς τη θυμάσαι, του γκολ? Του γκολ τη φάση, εντάξει. Γιατί είσαι με πλάτη, είναι κάτι πολύ δύσκολο αυτό που κάνεις. Είναι σαν να έχεις μάτια πίσω και να έχεις δει το Λεωζίνιο να έχει κάνει ήδη κίνηση. Σίγουρα ήθελα να πάει μπάλα στο Λεωζίνιο, αλλά από εκεί και πέρα μέτρησε η ποιότητα του Λεωζίνιου που σκόραγε ένα εκπληκτικό γκολ. Mm-hmm. Εύκολη πάσα? Εντάξει, πια πλάτη είχα, προσπάθησα να πετύχω το Λεωζίνιο. Βρέθηκε, ήρθε έτσι το πρόγραμμα, ήρθε έτσι τρίτα τέλος πάντων και πέτυχε ένα πανέμορφο γκολ. Mm-hmm. Και πήρες και το αίμα σου πίσω για αυτό που χάθηκε νωρίτερα, έτσι? Το αίμα μου πίσω, εντάξει. Για μένα η ομάδα κέρδισε 1-0. Το ξέρω. Το χάρηκα σου, τίποτα άλλο τον γκολ του, το λέω. Απόστολε, ο κόσμος σε θυμάται σε πολύ μικρή ηλικία να βάζεις γκολ απέναντι στον Ολυμπιακό και στο Καφτατζόγλιο και στο Καραϊσκάκης και με στη Λάρισα και με τον Ατρόμητο. Τα είπα όλα ή ξέχασα κάποιο? Αν ξέχασα, διόρθωσέ με. Εντάξει, σε μικρή ηλικία. Και σε θυμότανε στα λίγα λεπτά που είχες τότε συμμετοχή, γιατί τότε δεν έπαιζες πάρα πολύ. Έπαιζες 10 λεπτά, 15 λεπτά, 8 λεπτά, να κάνεις κυρίως αυτό. Φέτος που σε βλέπουμε σε 90 λεπτά, βλέπουμε να κάνεις κι άλλα. Βλέπουμε να μαρκάρεις, βλέπουμε να πρεσάρεις, βλέπουμε να είσαι ο πρώτος που θα κόψει την μπάλα σε ένα corner, σε ένα στημένο, σε ένα φάουλ του αντιπάλου. Όλα αυτά τα οποία έχουν δημιουργήσει έναν ολοκληρωμένο ποδοσφαιριστή είναι η πρίκα που πήρες από την Αγγλία, από την Premier League? Σίγουρα με βοήθησε πάρα πολύ η Αγγλία, δούλεψα πάρα πολύ σκληρά στο εξωτερικό. Αλλά μην ξεχνάς ότι εγώ στην Ηρακλή έπαιξα 16, 17, 18 χρονών ήταν η ηλικία μου. Και από τότε που λέω λόγος και ψήλωσα και πήρα και κάποια κιλά, πέρα από την οτροπία. Και δυνάμωσες. Στο εξωτερικό. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Ναι. Σίγουρα πιστεύω ότι και στην Ελλάδα αν ήμουν θα είχα αρκετή διαφορά με εκείνα τα χρόνια. Αλλά νομίζω ότι το εξωτερικό έπαιξε και πολύ μεγάλο ρόλο. Mm-hmm. Σου αρέσει να προσφέρεις και ανασταλτικά? Γιατί το κάνεις και με το παραπάνω. Το θέλω. Θέλω να κερδίζει η ομάδα μου. Νομίζω ότι ο κάθε παίκτης έχει το ρόλο του μέσα και ο επιθετικός δεν είναι μόνο για να κάθεται σε να βάζει τον γκολ. Mm-hmm. Να δίνει και τις λύσεις. Και βέβαια είναι και το στυλ του ποδοσφαιριστή. Άλλες βοήθειες δίνει ένας κοντός, άλλος ένας πιο βαρύς, ένας πιο γρήγορος. Δηλαδή είναι το στυλ και του παίχτη. Χθες πέρα από τους 3 βαθμούς, τι άλλο πιστεύεις ότι καταφέρατε και τη μεγάλη χαρά που δώσατε στον κόσμο, έτσι? Πίστευτη χαρά. Νομίζω ότι η ομάδα έγραψε την ιστορία της χθες. Τι να σου πω, είναι απερίγραπτα. Και μετά την νίκη που κάναμε μέσα στα αποδυτήρια, ήταν πάλι μια διαφορετική νίκη τέλος πάντων. Mm-hmm. Ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Και ήταν και πολύ όμορφο το ότι μας χειροκρότησε και ο κόσμος του ΠΑΟΚ μετά. Στο τέλος, έτσι. Στο τέλος. Κάτι σπάνιο που δεν το πολύ βλέπουμε. Ναι. Έχετε μπροστά σας έναν αντίπαλο που φέτος σας πλήγωσε πολύ. Και τον εγωισμό σας ως χαρακτήρες και τον ποδοσφαιρικό, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, εγωισμό σας,
με αρκετά γκολ εις βάρος σας, με κακές εμφανίσεις, με βαριές ήττες. Είναι αυτό που λέμε, Απόστολε, ότι κάτι της χρωστάμε τη ΑΕΚ, έρχεται το Σάββατο. Ναι, ναι, κοίταξε να δεις. Όπως εμείς προερχόμαστε από μια μεγάλη νίκη εκτός έδρας, έτσι και η ΑΕΚ έρχεται από μια μεγάλη νίκη με τον Ολυμπιακό. Η γνώμη μου ότι θα γίνει ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Θα παλέψουμε φυσικά για εμάς είναι ένα άλλο ένα ντέρμπι. Αλλά το μόνο που ζητάω είναι να γεμίσει το γήπεδο το Σάββατο. Γιατί βοηθάει πολύ την ψυχολογία μας. Θέλαμε πάρα πολύ να ήταν και ο κόσμος στο πλευρό μας με τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Αλλά τώρα που μας δίνει τη δυνατότητα, ελπίζω το γήπεδο να γεμίσει, γιατί είναι πολύ μεγάλο σύν για εμάς αυτό. Έχετε παίξει αρκετές φορές με την ΑΕΚ. Δυστυχώς φέτος τα αποτελέσματα ήταν πολύ στενάχωρα και για εσάς και για τον. Και για τον κόσμο, με τις βαριές ήττες που είπα νωρίτερα, τι πρέπει να αλλάξετε απέναντι στο συγκεκριμένο αντίπαλο που σας δημιούργησε αυτά τα θέματα και τα προβλήματα αυτή τη φορά στο Καφτατζόγλιο, με τον πολύ κόσμο που είμαι σίγουρος ότι θα έχετε στο πλευρό σας. Τι πρέπει να αλλάξετε, είναι θέμα ψυχολογίας, είναι θέμα τακτικής, είναι κάτι που δεν έγινε σωστά και πρέπει να αλλάξει? Καλά, τώρα να σου πω ότι φταίει, θα το μάθουν αυτοί και θα τα διορθώσουν. Μη μου πεις. Όχι, εντάξει, νομίζω ότι. Σίγουρα παίξαμε και τα εκτός παιχνίδια, ήταν δύο βαριές ήττες, παίζει ρόλο και το ΟΑΚΑ. Αλλά κατά τη γνώμη μου, άμα μετρήσει και τα γκολ, ήταν κάπως, αν όχι όλα, κάπως τυχερά. Τέλος πάντων. Ναι, εντάξει, τυχερά δεν θα έλεγα. Υπήρχαν όταν σουτάρεις και αλλάζει η κόντρα, σίγουρα. Αλλά για να γίνει αυτή η κόντρα πρέπει να γίνει και το σουτ. Θέλω να σου πω ότι πρέπει να υπάρχει πιο συγκέντρωση, πιο μεγάλη συγκέντρωση. Και ερχόμαστε από μια καλή νίκη, μια καλή ψυχολογία και θα είναι διαφορετικό, πιστεύω, αυτή την φορά. Mm-hmm. Έχεις πει πάρα πολλές φορές ότι έχεις κουραστεί από όλα αυτά που γράφονται, που έχουν υποθεί για σένα, για ομάδες, για μεταγραφές, για ενδιαφέρον ομάδων, Ελλάδα, εξωτερικό και τα λοιπά. Τα ξέρεις, τα έχεις βαρεθεί νομίζω να τα ακούς. Αυτό που αναγνωρίζεται και από τον κόσμο είναι ότι δεν σε έχουν επηρεάσει καθόλου. Είναι δύσκολο ή εύκολο για σένα να τα αφήνεις έξω τελείως μακριά? Πέρασα αυτό με έχουν ρωτήσει και αρκετοί άνθρωποι έξω από το χώρο των ομούμου. Τα πέρασα μικρός, να σου πω, ότι σε μια μικρή ηλικία όταν έπαιζα στον Ηρακλή. Mm-hmm. Και πλέον μου δίνουν μόνο χαρά και αυτοπεποίθηση όταν ακούγονται οι μεγάλες ομάδες, τέλος πάντων κάποιες μεγάλες ομάδες από την Ελλάδα, από το εξωτερικό. Αυτά μου δίνουν μόνο αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια. Δεν με επηρεάζει καθόλου στο αγωνιστικό κομμάτι, στην προπόνησή μου. Ίσα γίνεται και χαβαλέ, θέλω να σου πω, μέσα στην προπόνηση, οτιδήποτε με τους συμπαίκτες μου. Γενικά είναι αυτό ένα όμορφο για μένα, μόνο συνέχει, τίποτα άλλο. Mm-hmm. Πραγματικά δεν θέλω να ρωτήσω τίποτα που δεν έχει να κάνει με τον Ηρακλή, αλλά τον εαυτό σου του χρόνου μπορείς να τον φανταστείς να διεκδικεί τίτλους με τον Ηρακλή, ή λες αυτό που λέμε το κλασικό όλοι μας παιχνίδι με παιχνίδι και θα δούμε για τον χρόνο? Μα δεν είναι το κλασικό, για μένα είναι η αλήθεια αυτή. Πώς μπορεί να φανταστεί ο Απόστολος τον Απόστολο του χρόνου με τη φανέλα του Ηρακλή να διεκδικεί τίτλους, να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο? Πώς ακριβώς μπορείς να φανταστεί τον εαυτό? Θέλω να τελειώσει αυτή η χρονιά. Ειλικρινά δεν έχω κάνει όνειρα για το μέλλον. Είμαι παίκτης του Ηρακλή και του χρόνου. Mm-hmm. Το μόνο που θέλω να έχω υγεία εγώ και οι συμπαίκτες μου, τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα θα έρθουν, στα πόδια μας είναι και πάνε όλα καλά. Το μυστικό της επιτυχίας φέτος το δικό σου είναι ο Αναστάσης ή όχι? Ο Αναστάσης, η οικογένειά μου, οι φίλοι μου, είναι όλοι δίπλα μου, είναι πολύ μεγάλο σύνολο αυτό. Ο Αναστάσης είναι ο τυχερούλης στο Καφτατζόγλιο. Ναι, σιγά σιγά νομίζω πρέπει να τον παίρνεις και στα εκτός. Τώρα που θα μεγαλώσει σιγά σιγά, παίζει και ποδόσφαιρο. Τα βλέπει από το σπίτι, μου δίνει και συμβουλές. Μου έδωσε συμβουλές δηλαδή πριν το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, με παίρνω και συμβουλές πλέον. Α, ναι, τι συμβουλές σου έδωσε, μπορείς να μας πεις? Ναι, να είμαι συγκεντρωμένος, να πηγαίνω στο πρώτο δοκάρι, με έδωσε συμβουλές. Αλήθεια, λες τώρα, σου είπα αυτό το πράγμα? Ναι. Μάλιστα. Ξέρει όλους τους παίκτες από τη Super League, όλες τις ομάδες. Ναι. Και γενικά δεν τον κοροϊδεύει άνθρωπος μέσα στο ποδόσφαιρο. Κανονικά, έτσι. Κανονικά. Εντάξει. Άμα τολμάς, πες του κάτι. Αν τολμάς, πες του κάτι. με την ΑΕΚ στο Καφτατζόγλιο δεν έχει σκοράρει, έτσι δεν είναι? Όχι. Γιατί έχει βάλει δύο γκολ φέτος στην ΑΕΚ, αλλά και τα δύο τα πέτυχε στο ΑΚΑ. Δύο γκολ είναι αυτά που λέμε, ναι. Της παρηγοριάς, ναι. Της παρηγοριάς, ναι, εντάξει. Ήρθε η ώρα, έτσι, πώς το λέει? Μακάρι να πάνε όλα καλά. Δεν είναι στα πόδια μας, είναι, σου λέω, και πάλι να έχουμε υγεία μέχρι να κλείσει καλά η εβδομάδα, μέχρι τον αγώνα. Υγιέστε όλοι οι ποδοσφαιριστές και
πιστεύω, είμαι πολύ θετικός επειδή αυτό το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Ανεβαίνει με ένα παιχνίδι με παιχνίδι. Θέλω την άποψή σου για κάτι που αφορά και εσένα, αφορά και τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδος. Έχουμε πει πάρα πολύ εμείς οι απέξω, μας λέω απέξω γιατί είναι αλλιώς να παίζεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο και αλλιώς να είσαι έξω από αυτόν, ότι αν ο Απόστολος είχε τις διπλάσιες τελικές πάσες, τις διπλάσιες μπαλιές, αν είχε τροφοδοτηθεί ακόμα περισσότερο, μπορεί να μην είχε 10 γκολ, να είχε 20 γκολ. Με ένα ποδοσφαιριστή πλέον σαν το Λεωζίνιο, βελτιώνεται αυτό? Λεωζίνιο είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Πάνω απ' όλα μου προσφέρει μια ασφάλεια όταν έχει την μπάλα στα πόδια του. Mm-hmm. Και είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα όταν υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής, ειδικά σε αυτή τη μεσαία γραμμή και λίγο πιο πάνω. Είναι εξαιρετικός χαρακτήρας και από την πρώτη μέρα που ήρθε, είναι αυτό που λένε, μου έκανε το κλικ τέλος πάντων. Ότι η ομάδα θα με το καλημέρα, έτσι. Μία το καλημέρα ακριβώς. Με την πρώτη προπόνηση που έκανε. Mm-hmm. Για τον Μοντέιρο, ποια είναι η άποψή σου? Γιατί εμείς δεν τον έχουμε δει, εσύ τον έχεις δει και τα υπόλοιπα παιδιά στις προπονήσεις. Τον περιμένουμε και τον Μοντέιρο να έρθει σε κάποιον αγώνα. Στις προπονήσεις είναι ένας σκύλος. Σκύλος, ε? Σκύλος. Πηγαίνει στην μπάλα σαν να μην υπάρχει αύριο και γενικά. Είναι ωραίο αυτό όταν συμβαίνει. Θα το δούμε το Σάββατο να σκυλιάζει με τους υπόλοιπους. Ανυπομονώ και εγώ να μπει. Μάλιστα. Ωραία. Χαιρόμαστε για αυτό που ακούμε και σε ευχαριστώ κιόλας γιατί μας ενημερώνεις για ένα παίχτη που εσείς τον ξέρετε καλύτερα από εμάς μέσω των προπονήσεων. Τι θα ήθελες να πεις? Όπως είναι και ο Καραγκούνης. Και για τον Καραγκούνη, βεβαίως. Τα ίδια ακριβώς. Σκύλος επίσης. Ναι. Εξαιρετικό παιδί. Ναι, χαίρομαι γι' αυτό. Κάτι τελευταίο πριν σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε εδώ στην ώρα για μπλε. Σ' ακούει πάρα πολλοί κόσμος αυτή τη στιγμή του Ηρακλή. Τι θα τους έλεγες για το Σάββατο? Να έρθουν όλοι στο γήπεδο. Εμείς αυτό θέλουμε. Η στήριξη από τον κόσμο ότι νιώθουμε την αγάπη, απλά θέλουμε να είναι στο γήπεδο, να γεμίσει. Εύχομαι να κάνουν την επιθυμία σου πράξη, Απόστολε. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καιρό έχεις να σκοράρεις, έτσι. Ναι. Με το καλό το Σάββατο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, να σε καλά. Καλό βράδυ. Με υγεία πάνω απ' όλα.